ο Απόστολος Παύλος, ο μεγαλύτερος αγωνιστής του χριστιανισμού και ο πιο ταπεινός Απόστολος, στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, κάνει σχετικώς εκτενή λόγο για τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον κατεξοχή αμαρτωλό και ασεβή άνθρωπο, τον ιόν της απολίας, τον άνομο, τον αντίχριστο δηλαδή. Εκεί μεταξύ άλλων ο Απόστολος ομιλεί και για το μυστήριο της ανομίας, το μυστήριο που προετοιμάζει το δρόμο για τον μεγάλο άνομο, τον Αντίχριστο. Τι σημαίνει το μυστήριο της ανομίας? Γιατί δεν λέγει απλώς η ανομία, αλλά λέγει το μυστήριο της ανομίας, το οποίο ενεργείται σε όλες τις εποχές. Λέγει το μυστήριο της ανομίας διότι πρόκειται για δύναμη μυστική, για δύναμη αόρατη, για δύναμη που δρά σκοτεινά. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε στην εποχή μας σκοτεινές δυνάμεις. Μην νομίζετε ότι τα κράτη είναι αυτόνομα. Τα κράτη δεν είναι αυτόνομα. Πίσω από τα κράτη κρύπτονται σκοτεινές δυνάμεις που υπαγορεύουν στους άρχοντες τις θελήσεις τους. Ο Παύλος κάνει λόγο για μυστήριο της ανομίας και σκοτεινή δύναμη. Η δε σκοτεινή δύναμη ή οι σκοτεινές δυνάμεις κάνουν λόγο στις ημέρες μας για νέα εποχή, για νέα τάξη πραγμάτων, για παγκοσμιοποίηση. Τι θα πει νέα εποχή? Νέα εποχή θεωρείται μια εποχή διαφορετική από την χριστιανική εποχή και αντίθετη από την χριστιανική εποχή. Τι θα πει νέα τάξη πραγμάτων? Νέα κατάσταση στον κόσμο. Νέα κατάσταση διαφορετική από την κατάσταση που δημιούργησε ο χριστιανισμός με την Καινή Διαθήκη και την Καινή Κτήση. Και παγκοσμιοποίηση τι θα πει? Να ενωθεί όλος ο κόσμος εν ονόματι δήθεν της αγάπης, της αδερφοσύνης, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της προόδου κλπ. Στην πραγματικότητα, να ενωθεί ο κόσμος για να τον βρει έτοιμο ο Αντίχριστος να τον κυβερνήσει. Όταν λέγει η Αποκάλυψη ότι ο Αντίχριστος θα επιβληθεί σε όλη την ανθρωπότητα, προβλέπει την παγκοσμιοποίηση. Αλλά πού διαβάζουν οι άνθρωποι Αποκάλυψη και Γραφές γενικότερα? Ιδίως οι άρχοντες,
Πού να βρουν οι Κύριοι αυτή η ευκαιρία να διαβάσουν Αποκάλυψη? Πού να καταδεχθούν αυτοί ποτέ να πάνε να ακούσουν ένα ορθόδοξο κήρυγμα? Και όλοι αυτοί διεκδικούν, ακόμη και οι Μασόνοι, ζωηρός διεκδικούν την ιδιότητα των χριστιανών. Για αν πεις ένα πολιτικό δεν είναι χριστιανός, και Μασόνος αν είναι, θα αντιδράσει. Με ιδρύζεις, εγώ δεν είμαι χριστιανός. Μακάρι να ήταν όλοι σαν εμένα. Δυστυχής είμαι θα γενικός οι άνθρωποι, αλλά δυστυχέστεροι είναι όσοι κατέχουν αξιώματα, να το ξέρετε, μην τους ζηλέψετε ποτέ. Έχουν βαθιά πνευματικά μεσάνυχτα. Για νέα εποχή, για νέα τάξη πραγμάτων και για παγκοσμιοποίηση ομιλούν δυστυχώς και θρησκευτικοί άνθρωποι και άνθρωποι βαφτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι δυστυχώς έχουν αποκλίνει από την ορθόδοξη γραμμή και εκπροσωπούν ή μάλλον είναι θειασότητα μιας κινήσεως της εποχής μας που ονομάζεται οικουμενική κίνηση ή με μία λέξη οικουμενισμός. Είναι το φρούτο της εποχής μας. Οι οικουμενιστές συμπορεύονται με τους θειασότες της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής, της παγκοσμιοποιήσεως. Μέσα στην έννοια της νέας εποχής, της νέας τάξης πραγμάτων, της παγκοσμιοποιήσεως και του οικουμενισμού περιλαμβάνεται και η πανθρησκεία. Τι θα πει πανθρησκεία? Το λέει λέξεις. Η ελληνική γλώσσα είναι η καταλληλότερη γλώσσα να εκφράζει τις έννοιες. Πανθρησκεία σημαίνει να ενωθούν όλες οι θρησκείες του κόσμου και να δημιουργηθεί μία θρησκεία για να διευκολύνει και αυτή την επικράτηση του Αντιχρίστου. Για να επιτύχουν την ένωση των θρησκειών, οι θειασότες αυτής της, η οπαδοί αυτών των τάσεων και των θεωριών, τι πράττουν και τι κηρύττουν? Σου λέει, για να ενωθεί ο κόσμος πρέπει να ενωθούν και οι θρησκείες. Γιατί οι θρησκείες, επειδή έχουν διαφορές, κατά έναν τρόπο διαιρούν τον κόσμο. Θρησκευτικά σίγουρα διαιρούν τον κόσμο. Λοιπόν, να ενωθούν οι θρησκείες για να ενωθεί ο κόσμος. Και για να ενωθούν οι θρησκείες κάνουν διαθρησκειακές συναντήσεις, διαθρησκειακά συνέδρια. Εκπρόσωποι όλων των θρησκειών συγκεντρώνονται και συσκέπτονται πώς θα ενωθεί ο Χριστός με τον διάολο για να έλθει στον κόσμο. Όχι η ενότηση της πίστεως, η ενότηση του διαβόλου και η ενότηση του Αντιχρίστου. Για να έρθει στον κόσμο η ειρήνη. Αλλά ποια ειρήνη μπορεί να έρθει από συνύπαρξη θρησκειών,
από συνύπαρξη, και αν είναι δυνατόν να υπάρξει συνύπαρξη Χριστού και Διαβόλου. Κάνουν διαθρησκειακές συναντήσεις που τώρα τελευταία έχουν γίνει της μόδας και γίνονται υπό την αιγίδα τίνος συνήθως του Πάπα. Του Πάπα. Επιβάλλεται δηλαδή σιγά σιγά ο Πάπας ως θρησκευτικός πλανητάρχης και τον αναγνώρισε έτσι σε μια εκδήλωση και ο δικός μας δυστυχώς πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος. Και τι κηρύττουν οι οικουμενιστέ και οι ομόφρονες τους, οι οπαδοί της νέας εποχής, της νέας τάξεως πραγμάτων της παγκοσμιοποίησεως. Τι κηρύττουν για να βοηθήσουν στην ένωση των θρησκειών? Ότι όλες οι θρησκείες είναι καλές. Ότι σε όλες τις θρησκείες λατρεύεται ο ίδιος Θεός με διαφορετικό όνομα και διαφορετικό τρόπο. Και ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι σωτηρίας, οδηγούν στη σωτηρία. Αυτά είπε προημερών την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν της Ιεράς Συνόδου και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και δεν αντέδρασε πατέρες ούτε ένας ιεράρχης. Έφαγαν, έπιαν, άκουσαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν αντέδρασε ούτε ένας. Πού είναι η ομολογία της πίστεως από αυτούς που ετάχθησαν πρώτοι και καλύτεροι να είναι οι φύλακες και οι ομολογητές της πίστεως? Τέτοιες αντιλήψεις δυστυχώς εξέφρασε και ο οικουμενικός πατριάρχης. Καλά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι κοσμικός άνθρωπος. Ο πατριάρχης είναι κατά τύπον θρησκευτικός άνθρωπος και κατ' ουσίαν κοσμικότερος των κοσμικών. Ζυγίζω τις λέξεις μου. Κοσμικότερος των κοσμικών στις αντιλήψεις. Κοσμικότατος. Έστειλα δύο άρθρα στον Ορθόδοξο Τύπο για αντορθόδοξες ιδέες που εξέφρασε ο Πατριάρχης κατά πρόσφατο το Φεβρουάριο ταξίδι του στο Μεξικό. Α, δείτε εκεί τι είπε για τις θρησκείες. Πιστεύω θα τις δημοσιεύσει ο Ορθόδοξος Τύπος. Είναι πράγματι καλές, αδελφοί και πατέρες, όλες οι θρησκείες? Ο Πατριάρχης είπε ότι πρέπει να έχουμε σεβασμό απέναντι όλων των θρησκειών. Ονόμασε δε τις μονοθεϊστικές θρησκείες σεβάσμιες. Σεβάσμιες. Είναι πράγματι καλές. Καλή είναι μία θρησκεία η οποία δεν είναι κατασκεύασμα ανθρώπων αλλά αποκάλυψη Θεού. Ο άνθρωπος είναι ον πεπτοκός.
διεφθαρμένο και έχει και περιορισμένη λογική και διεφθαρμένη και πλανάται σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό και η θρησκεία που δημιουργεί ένας άνθρωπος είναι πεπλανημένη θρησκεία. Θρησκεία αληθινή είναι η θρησκεία που απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός. Η εξαποκαλύψεως θρησκεία. Θα πείτε και άλλες θρησκείες ισχυρίζονται ότι είναι εξαποκαλύψεως, ότι είναι από το Θεό. Δεν μας ενδιαφέρει τι ισχυρίζεται ο καθένας σε κάθε θρησκεία. Μας ενδιαφέρει, αδελφοί μου, τι αποδεικνύεται. Ο χριστιανισμός έχει τεκμήρια, έχει αποδείξεις ότι είναι αληθινή θρησκεία, αλλιώς δεν θα την πιστεύαμε. Όσοι έχουμε, τέλος πάντων, νουν, δεν θα την πιστεύαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν θα την πίστευα. Πήγε να κάνω καμιά άλλη δουλειά, να βγάζω και λεφτά. Γιατί η κορόιδα είναι χριστιανή, η λύθη είναι χριστιανή. Όχι, δεν είναι κορόιδα και δεν είναι η λύθη. Είναι τα πιο μυαλωμένα, τα πιο φρόνιμα πρόσωπα. Επειδή οι θρησκείες δεν είναι εξ αποκαλύψεως οι άλλες θρησκείες, γι' αυτό έχουν και ψεύδι και πλάνες. Και το πρώτο ψεύδος είναι να ισχυρίζεται κάθε ψεύτικη θρησκεία ότι είναι εξ αποκαλύψεως, ενώ δεν είναι εξ αποκαλύψεως. Δεν έχει αποδείξεις. Αλλά περιέχουν όχι ένα, πολλά ψεύδι και πολλές πλάνες. Μερικές διδάσκουν και εγκληματικά πράγματα. Διδάσκουν βία, πόλεμο και επιβάλλονται διαπυρός και σιδήρου. Πόλεμος, λέει το Ισλάμ, εναντίον των απίστων. Και ποιος εννοεί απίστος? Όσους δεν είναι Ισλαμιστές. Αναρρύθμιτοι, δεν ξέρω, μυριάδες υπήρξαν θύματα κατά τα 400 χρόνια της τουρκικής δουλείας μας λόγω φανατισμού των Ισλαμιστών. Πλήθους νεομάρτυρες έχει η Εκκλησία μας. Ο χριστιανισμός επικράτησε πολεμούμενος, σφαγιαζόμενος. Ο Ισλαμισμός επικράτησε πολεμώντας, επικράτησε διαπυρός και σιδήρου. Λένε οι οικουμενιστές και οι άλλοι, σε όλες τις θρησκείες λατρεύεται ο αυτός Θεός. Λάθος, ψεύδος, αίρεσης, απιστία, όχι απλώς αίρεσης. Τι λέει η Αγία Γραφή η οποία είναι θεόπνευστη? Υπάρχουν, λέει η Αγία Γραφή, ο Απόστολος Παύλος συγκεκριμένος το λέγει, για τον κόσμο πολλοί θεοί και πολλοί κύριοι. Δεν λέει ο Παύλος ένας Θεός και ένας Κύριος υπάρχει σε όλες τις θρησκείες, αλλά υπάρχουν πολλοί θεοί και πολλοί κύριοι. Σε εμάς υπάρχει ένας Θεός και ένας Κύριος, λέει ο Παύλος. Διαφωνεί ο κύριος Βαρθολομαίος με τον Απόστολο Παύλο. Να λύσουν τις διαφορές τους. Και επειδή ο Απόστολος Παύλος είναι παραδεδεγμένος, δεν μπορεί να μας μιλάει ο Πατριάρχης
και να μας αναπτύξει τις θεωρίες του, προτού λύσει τη διαφορά του ή μάλλον τις διαφορές του με τον Απόστολο Παύλο και με τους άλλους θεοπνεύστους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, αδελφοί μου, ο ίδιος ο Θεός στο χριστιανισμό που παραδέχεται τον Τριαδικό Θεό με τον Ισλαμισμό, που δεν παραδέχεται τον Χριστό αλλά τον θεωρεί προφήτη και κατώτερο από τον προφήτη Μωάμεθ, είναι ο ίδιος Θεός στο χριστιανισμό και στον Ιουδαϊσμό? Προσέξτε, όταν λέμε Ιουδαϊσμό δεν εννοούμε τη θρησκεία των Ιουδαίων όπως αποκαλύπτεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως η θρησκεία των Ιουδαίων αποκαλύπτεται στην Παλαιά Διαθήκη, την παραδεχόμεθα, γιατί η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και είναι ενσωματωμένη μέσα στο χριστιανισμό αυτή η θρησκεία. Όπως πιστεύουν σήμερα και τους προηγουμένους αιώνες οι Ιουδαίοι τη θρησκεία, διαστρέφοντας την Παλαιά Διαθήκη και μη παραδεχόμενη Τριαδικό Θεό, δεν είναι αληθινή θρησκεία ούτε ο Ιουδαϊσμός. Είναι μονοθεϊστική, κύριε Βαρθολομέ, δεν είναι αληθινή και σεβάσμια. Επαναλαμβάνω αυτή τη διάκριση. Ο Ιουδαϊσμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία, παραδέχεται έναν Θεό, σωστό είναι αυτό, αλλά όχι τον αληθινό Θεό. Ο αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός. Τον διδάσκει και η Παλαιά Διαθήκη, διαπλήθος χωρίων. Έχω γράψει ένα βιβλίο, ο Ιησούς Γιαχβέ, και ένα άλλο είναι υπό έκδοση, το Άγιο Πνεύμα Γιαχβέ. Αποδεικνύεται ότι και η Παλαιά Διαθήκη διδάσκει τριάδα, αυτοί διδάσκουν μόνον Θεό Πατέρα, αλλά όποιος δεν έχει τον Υιό δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Όποιος δεν έχει το Άγιο Πνεύμα δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Άλλον έχει. Όλες, λέει, οι θρησκείες είναι δρόμοι σωτηρίας, οδηγούν στη σωτηρία. Μεγάλο ψέμα και μεγάλη ασέβεια και απιστία. Σε αυτό θα επιμείνουμε περισσότερο, αδελφοί μου, διότι βρισκόμεθα εν όψη των μεγάλων εορτών της χριστιανοσύνης, των παθών του Κυρίου και της Αναστάσεως, και εμείς πιστεύουμε επί τη βάση των γραφών ότι η σωτηρία μας εξαρτάται από το Χριστό δια της σταυρικής του θυσίας και δια της ενδόξου Αναστάσεως του. Η χριστιανική θρησκεία είναι οδός σωτηρίας. Το βλέπουμε αυτό σε πολλά χωρία, σε πλειάδα χωρίων της βίβλου των πράξεων των Αποστόλων. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν διάφορα ονόματα. Ένα από τα ονόματά τους ήταν και τούτο: «Η της οδού». Οι άνθρωποι της οδού. Ο Απόστολος Παύλος μετέβει στην Δαμασκό, ανέβρει μερικούς της οδού του χριστιανισμού, της χριστιανικής πίστεως, της χριστιανικής θρησκείας, να τους συλλάβει και να τους παραδώσει τις αρχές και εξουσίες των Ιουδαίων για να τους βασανίσουν. Και ανέβρει μερικούς που να είναι της οδού. Η οδός, ο χριστιανισμός είναι η οδός. Στην Έφεσο γράφει η βίβλος των πράξεων, οι Ιουδαίοι
κακολογούσαν την οδόν. Κακολογούσαν, δυσφημούσαν, συκοφαντούσαν την οδόν των χριστιανισμών, την χριστιανική θρησκεία. Στην Έφεσο επίσης έγινε μεγάλος τάραχος, γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων, περί της οδού, για την οδό, για τον χριστιανισμό, για τη χριστιανική πίστη, για τη χριστιανική θρησκεία. Ο Παύλος ομολογούσε ότι με μεγάλη μανία εδίωξε, πρωτογενή χριστιανός, με μεγάλη μανία εδίωξε την οδόν ταύτην, την χριστιανική θρησκεία. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα παρέλαβαν τον Απολό και το εξέθεσαν ακριβέστερα την οδόν του Κυρίου, την οδόν του Θεού, τη θρησκεία του Κυρίου, τη θρησκεία του Θεού. Γιατί ο χριστιανισμός είναι η οδός με όμικρο κεφαλαίο, η θρησκεία η χριστιανική, γιατί είναι η οδός του Θεού, είναι τρόπος ζωής εξ αποκαλύψεως Θεού. Άλλο χριστιανισμός, αδελφοί μου, η χριστιανική θρησκεία, παραλαμβάνω τη λέξη θρησκεία γιατί την αντιπαθούν μερικοί νεοορθόδοξοι ψευτοκουλτουριάριδες θεολόγοι. Είναι μέσα στη γραφή και η λέξη θρησκεία. Λοιπόν, γιατί ο χριστιανισμός είναι η οδός, ο δρόμος σωτηρίας? Διότι η θρησκεία μας συνδέεται στενότατα με τον ιδρυτή της και τον αρχηγό της, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Άλλες θρησκείες ισχύουν απλώς σαν θεωρίες, κοσμοθεωρίες, απλώς σαν διδασκαλίες. Ο χριστιανισμός δεν ισχύει απλώς ως θεωρία και ως διδασκαλία. Ισχύει εν συναρτήσει με το πρόσωπο του Χριστού. Είναι δε ο χριστιανισμός η οδός, η θρησκεία που σαν δρόμος οδηγεί στη σωτηρία, στο μεγάλο προορισμό του ανθρώπου, διότι η οδός είναι ο ίδιος ο ιδρυτής της και αρχηγός της, ο Χριστός. Οδός λέγεται η θρησκεία μας, οδός λέγεται και ο ιδρυτής της θρησκείας μας, ο Χριστός. Πλησιάζομαι προς την εβδομάδα των παθών του Κυρίου. Μετά από αυτή την εβδομάδα, την λεγόμενη κοφή, έρχεται η μεγάλη εβδομάς που θα γιορτάσουμε τα 7 πάθη που υπέστη ο Χριστός για τα δικά μας αμαρτωλά πάθη. Την παραμονή της συλλήψεως και σταυρωσεώς του Χριστός σε εκείνη την εκτενή ομιλία του, τη Μεγάλη Πέμπτη, που διαβάζεται σαν πρώτο από τα 12 ευαγγελικά αναγνώσματα το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής, μεταξύ άλλων ο Χριστός είπε και αυτό το λόγο: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο Χριστός έκανε
πλήθος ύψιστες διακηρύξεις για το πρόσωπό του. Εγώ θαυμάζω πολλά πράγματα μέσα από την Αγία Γραφή, έτσι επειδή μ' αρέσει πολύ να μελετώ τη Γραφή, αλλά ιδιαιτέρως έτσι με συγκινούν και με συγκλονίζουν οι ύψιστες διακηρύξεις που έκαμε ο Ιησούς για το πρόσωπό του. Τέτοιες διακηρύξεις ούτε τόλμησε να κάνει ποτέ κανείς άλλος για το πρόσωπό του, όσο μεγάλος κατά κόσμον και ανήτο, ούτε καν διανοήθηκε να κάνει ποτέ κανείς άλλος τέτοιες διακηρύξεις για το πρόσωπό του. Έκανε τέτοιες διακηρύξεις μόνον ο απλοϊκός, να εκφραστώ έτσι, Ιησούς ο Ναζωραίος, που δεν τον αναγνώριζε καμία αρχή και εξουσία. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Τι θα πει είμαι η οδός? Είμαι ο σωστός δρόμος που οδηγεί στο μεγάλο προορισμό του ανθρώπου. Δεν είπε μόνο είμαι η οδός, αλλά πρόσθεσε και η αλήθεια και η ζωή. Να συνδυάσουμε τα τρία: οδός, αλήθεια, ζωή. Είμαι η οδός που οδηγεί στην αλήθεια. Και αλήθεια είναι ο ίδιος πάλι ο Χριστός. Πόσο μεγάλος λόγος είναι αυτός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτό διακήρυξε ο Χριστός και ενώπιον του Πιλάτου. Αλλά πού κατάλαβε ο Πιλάτος? Δεν κατάλαβε όπως δεν καταλαβαίνουν οι σημερινοί άρχοντες, οι σύγχρονοι Πιλάτοι. Εγώ είμαι η αλήθεια. Κατά την Παλαιά Διαθήκη η αλήθεια είναι ο Θεός. Ο Θεός λέει το αμήν, ο Θεός της αληθείας, λέει ο Ισαΐας. Κατά την Καινή Διαθήκη η αλήθεια είναι ο Χριστός και κατά το χωρίο της Καινής Διαθήκης, στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, η αλήθεια είναι το Πνεύμα, το Πνεύμα του Άγιον. Και οι τρεις είναι η αλήθεια. Η υψίστη πραγματικότης. Είμαι η οδός που οδηγεί στην αλήθεια και είμαι εγώ ο ίδιος η αλήθεια. Επίσης εγώ είμαι η ζωή. Άλλη μεγάλη διακήρυξη. Μεγάλο πράγμα η ζωή. Και όλοι έχουμε δίψα για τη ζωή. Και κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Εγώ είμαι η ζωή. Είμαι η οδός που οδηγεί στην αλήθεια και δια της αληθείας στη ζωή. Όχι την κατώτερη ζωή που έχουν οι κοσμικοί, οι άπιστοι και τα ζώα, αλλά την ανώτερη ζωή, την αιώνια ζωή, την απερίγραπτη σε μεγαλείο ζωή που εκτείνεται στην απέραντη αιωνιότητα. Σύμφωνα με αυτή τη διακήρυξη του Χριστού, ο χριστιανισμός είναι η οδός, διότι ο αρχηγός της ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Η οδός με μια λέξη που οδηγεί στη σωτηρία. Να βάλουμε δύο λέξεις. Στη σωτηρία και τη δόξα. Για τον Παύλο ομιλεί περί σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου.
αφού ο Χριστός είναι η οδός που οδηγεί στη σωτηρία, είναι ο σωτήρ. Πολλές φορές μέσα στη γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός περιγράφεται ως σωτήρ, ως σωτήρας. Θυμηθείτε τι είπε ο άγγελος στην Παρθένο Μαρία κατά τον Ευαγγελισμό. Θα συλλάβεις και θα γεννήσεις Υιόν και θα ονομάσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Το Ιησούς είναι εβραϊκή λέξη που σημαίνει ο Γιαχβέ σώζει. Ο Γιαχβέ είναι σωτήρ. Εξήγησε το όνομα ο άγγελος που ομίλησε στον μνήστορα Ιωσήφ στον ύπνο, στο όνειρο. Θα γεννήσει η Παρθένος, είπε ο άγγελος, θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσεις Ιησούν, διότι η εξήγηση του ονόματος, αυτός θα σώσει τον λαόν του από τις αμαρτίες τους. Με άλλα λόγια, είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ, η ανθρωπότηση είναι λαός του και έχει τη δύναμη να σώζει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Δεν ήρθε άλλο πρόσωπο στον κόσμο με την αποστολή να σώζει από αμαρτίες, μόνο ο Χριστός ήρθε. Ο Σιμεών, όταν 40 ημερών υπεδέχθη τον Χριστό στην αγκάλι του, τι είπε? «Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου, σύμφωνα με τον λόγον σου, εν ειρήνη, ευχαριστημένον, ευτυχισμένον, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Αυτόν ο οποίος είναι η σωτηρία που μας προσφέρεις. Το σωτήριον, η σωτηρία. Ο Χριστός είναι αυτός που μας δίνει τη σωτηρία. «Είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Στη συνέχεια τι λέει? «Ω ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών». Τι θα πει αυτό? Αυτή την σωτηρία ή αυτόν τον σωτήρα, πάμε από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, αυτόν τον σωτήρα, δέσποτα Κύριε, τον ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των θρηνών, σημαίνει για όλα τα έθνη, για να προσφέρει τη σωτηρία σε όλα τα έθνη. Δεν λέει ότι οι άλλες θρησκείες προσφέρουν στα άλλα έθνη και ο Χριστός είναι σωτήρ μόνο για το εβραϊκό έθνος. Όχι, για όλα τα έθνη είναι σωτήρ. Φως εις αποκάλυψην, εις αποκάλυψη θα πει εις φωτισμόν. Φως για να φωτίζει τα έθνη. Γιατί να τα φωτίζει? Διότι ήταν στο ψεύδος και στην πλάνη. Οι θρησκείες τους ήταν ψεύτικες. Ψεύτικες και δαιμονικές. Πίσω από τις θρησκείες των άλλων εθνών είναι δαιμόνια, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Τι λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή? Τι λέγει ο Απόστολος Ιωάννης? Ότι ο Πατήρ απέστειλε τον Υιόν σωτήρα, παρακάτω, του κόσμου, μπράβο. Δεν είναι ο Χριστός σωτήρ ενός μόνον έθνος του Ισραηλιτικού, είναι σωτήρ του κόσμου, όλου του κόσμου. Αυτός είναι ο δημιουργός όλου του κόσμου και ο του κόσμου κοσμήτωρ, που λέει ο Ακάθιστος Ύμνος, και αυτός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Τι λέγει
ο Απόστολος Παύλος: «Ιησούς Χριστός ήλθεν αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος είμαι εγώ». Ο Ιησούς Χριστός ήλθε να σώσει αμαρτωλούς. Δεν λέει η Γραφή πουθενά ότι ήρθε και κανένας άλλος να σώσει αμαρτωλούς. Μόνο για τον Ιησού Χριστό λέγει ότι ήλθε να σώσει αμαρτωλούς. Στην προς Εβραίους επιστολή ο Χριστός ονομάζεται με δύο υψίστης σημασίας ονομασίες ως προς το έργο της σωτηρίας. Ονομάζεται ο αρχηγός της σωτηρίας και ο αίτιος της σωτηρίας. Ο αρχηγός της σωτηρίας και ο αίτιος της σωτηρίας. Ένας δέσποτας που παριστάνει το λόγιο, ένας εγωίσταρος, ονόμασε με την ονομασία ο αρχηγός της σωτηρίας ποιον? Τον επίσκοπο. Αίρεσης, ασέβεια μεγάλη. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της σωτηρίας, ο αίτιος της σωτηρίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει ένα χωρίο του Αποστόλου Πέτρου, περιλαμβάνεται στις Πράξεις των Αποστόλων, που δείχνει καθαρά και εξάστερα ότι ο Χριστός είναι σωτήρ με μοναδική έννοια. Αυτός είναι ο σωτήρ και κανένας άλλος. Τι λέει και ο Παύλος? «Ουκέ στην εν ουδενή άλλο η σωτηρία». Μιλάει για τον Χριστό και λέει «Η σωτηρία δεν είναι διαμέσω κανενός άλλο». Σωτήρας δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνον ο Χριστός. «Ουδέ στην όνομα έτερον υπό των ουρανών των δεδομένων ανθρώπης ενώ δι σωθήνε ημάς». Ούτε υπάρχει άλλη δύναμη δοσμένη από το Θεό στον κόσμο με την οποία δυνάμεθα να σωθούμε. Η μόνη σωτηριώδης δύναμη είναι ο Χριστός. Η δύναμη του Χριστού. Πού είναι λοιπόν αυτοί που λένε ότι και οι άλλες θρησκείες είναι δρόμοι σωτηρίας? Θα σας τιμωρήσω απόψε. Έχουμε διακοπές. Και αφού έχουμε διακοπές, λοιπόν, μέχρι πρωί, θα μείνουν οι καρέκλες άμα πάμε μέχρι πρωί. Γιατί ο Χριστός είναι σωτήρ και μάλιστα ο μόνος σωτήρ? Σωτήρ που σώζει από αμαρτίες. Διότι για να σωθούμε, αδελφοί μου, με την έννοια της μεγάλης σωτηρίας, όχι που είμαστε άρρωστοι, πάμε σε ένα γιατρό εκεί και μας θεραπεύει και λέμε «Μας έσωσες γιατρέ». Τι είναι μικρή σωτηρία. Τελικώς καταλήγουμε στα νεκροταφεία. Λοιπόν, μεγάλη σωτηρία που εκτείνεται στην απέραντη αιωνιότητα, τηλικάφτη σωτηρία που λέει ο Απόστολος, πολύ μεγάλη σωτηρία μας παρέχει ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι μια λέξη. Θεός! Μαγιά στο στόμα σας, ακριβώς. Είναι Θεός. Άγγελος δεν μπορούσε να μας σώσει. Άνθρωπος δεν μπορούσε να μας σώσει. Κανείς άγγελος και κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να αντισταθμίσει όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός το αντισταθμίζει και το υπερσταθμίζει. Έπειτα οι αμαρτίες ποιον θίγουν, αδελφοί μου, ένας κάτι αναλύσει? Ποιον θίγουν οι αμαρτίες? Το Θεό, ο οποίος είναι δημιουργός και νομοθέτης. Όλες οι αμαρτίες μας και αυτές που κάνουμε εις βάρος των ανθρώπων,
την εσχάτη αναφορά τους έχουν σε ποιον? Στο Θεό. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο. Δεν το υπελόγησε αυτό ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Πέτρος άνθρωπος ήταν και θεωρούσε το άνθρωπος μπροστά στον Θεό δεν είναι τίποτε. Και γι' αυτό τι είπε? Πώς είπες ψέματα στο Άγιο? Φρικτό το αμαρτημά σου, είπες ψέματα όχι σε ανθρώπους αλλά στο Θεό. Στο Θεό. Ενώ είπες άνθρωπο το ψέμα, τον Πέτρο. Έλα βάλει υπόψη ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, μηδενικά. Και παρακάτω το μηδέν. Λοιπόν, και ο Δαβίδ που αμάρτησε στον ανθρώπο στη Βερσαβέ και στον Ουρία του στρατηγό, τι είπε? Σύμωνο ήμαρτον. Δείχνει τη μεγάλη συνέστηση. Τι είναι η Βερσαβέ και τι είναι ο Ουρίας άνθρωποι, είναι τίποτα δεν είναι? Το φρικτό είναι ότι αμάρτησα σε σένα. Σε σένα μόνο αμάρτησα. Λοιπόν, όλες οι αμαρτίες έχουν την αναφορά του στο Θεό, προσβάλλουν το Θεό και δύναται ποιος να τις συγχωρήσει? Μόνον ο Θεός. Και ο Χριστός σαν Θεός βεβαίωσε ότι αυτός δύναται να συγχωρεί αμαρτίες. Λοιπόν, όλες οι αμαρτίες έχουν την αναφορά του στο Θεό, προσβάλλουν το Θεό και δύναται ποιος να τις συγχωρήσει? Μόνον ο Θεός. Και ο Χριστός σαν Θεός βεβαίωσε ότι αυτός δύναται να συγχωρεί αμαρτίες. Στην περίπτωση ενός παραλίτου, τι είπε ο Χριστός στους Ιουδαίους που έλεγαν ποιος είναι αυτός που συγχωρεί αμαρτίες? Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Να δείξει ο Χριστός ότι είναι Θεός, τι είπε? Για να ειδείτε ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο ταπεινός Ιησούς του Ναζωραίου, ο Ναζωραίος δεν είναι απλώς Υιός ανθρώπου, είναι Υιός Θεού και Θεός όπως ο Πατέρας του, για να ειδείτε ότι έχει εξουσία, δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, δίνει αντολή στον παραλυτικό και θεραπεύεται. Εις βεβαίωση του αοράτου θαύματος ότι συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες. Ο Χριστός, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, τι λέει? Ο Ισαΐας στο 45 κεφάλαιο του βιβλίου του περιέχει αυτό το λόγο του Θεού. Ουκέστη Θεός δίκαιος και σωτήρ πάρεξ εμού. Δεν υπάρχει Θεός δίκαιος καλός και σωτήρας εκτός από μένα. Ο Θεός είναι ο μοναδικός σωτήρ. Με την πλήρη και την απόλυτη έννοια της λέξης σωτήρ. Και η Καινή Διαθήκη τι λέει? Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ο Θεός είναι σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα δε πιστών. Ο Θεός είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων. Γιατί αυτός είναι ο αληθινός Θεός, αυτός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους, αυτός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτός ενδιαφέρεται για σωτηρία όλων των ανθρώπων, σώζει όλους τους ανθρώπους. Διαφέρεται για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, εξασφαλίζει τη σωτηρία για όλους τους ανθρώπους και πρώτα για τους πιστούς. Μάλιστα. Σωτήρ πάντων ανθρώπων. Το πάντων εδώ τονίζομαι γιατί λένε ότι είναι και άλλες θρησκείες δρόμοι σωτηρίας, σαν να λένε ότι και οι άλλοι θεοί σώζουν. Λάθος. Ο Θεός, ο αληθινός, ο Θεός της Γραφής, αυτός είναι ο σωτήρ όλων των ανθρώπων. Δεν σώζει μερικούς ανθρώπους η χριστιανική θρησκεία και τους υπολείπους τους σώζουν οι άλλες θρησκείες. Κύριε Παπούλια, διάβασε και λίγο γραφή.
Στη γραφή παρατηρούμε το εξής, αδελφοί μου. Άλλοτε ονομάζεται σωτήρ ο Θεός και άλλοτε ονομάζεται σωτήρ ο Χριστός. Σε μια γραμμή εκεί των επιστολών του Παύλου βλέπεις να ονομάζεται σωτήρ ο Θεός. Μια-δυο γραμμές παρακάτω ονομάζεται σωτήρ ο Χριστός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη συνείδηση του Αποστόλου Θεός και Χριστός είναι ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό. Ο Χριστός είναι Θεός. Δεν το έδειξε μόνο με αυτό που είπε, έχει εξουσία, έχει δύναμη να συγχωρεί αμαρτίες, αλλά με ποικίλους τρόπους το έδειξε. Και με αυτό που είπαμε πρωτήτερα. Η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Με αυτό που θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο του Λαζάρου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η και με πλήθος άλλες ύψιστες διακηρύξεις. Με αυτό επίσης που θα ακούσουμε κατά το μυστικό δείπνο. Εσείς, λέει, με φωνάζετε ο Κύριος και ο Διδάσκαλος και καλώς πράτεται, διότι είμαι ο Κύριος και ο Διδάσκαλος, με μοναδική έννοια. Τι λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, στον πρώτη καθολική επιστολή, μιλάει για τον Ιησού Χριστό και λέει αυτός είναι ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Ζωή αιώνιος, σωτηρία αιώνιος για μας. Ο αληθινός Θεός. Ό,τι είναι ο Πατέρας. Μία ουσία έχουν. Μία ουσία υπάρχει. Δεν υπάρχουν τρεις θείες ουσίες για να έχουμε τρεις θεούς. Μία θεία ουσία υπάρχει. Μία θεότης υπάρχει. Ένας Θεός υπάρχει. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας έχει όλη τη θεία ουσία. Είναι ο Θεός. Με μοναδική έννοια. Γιατί μία είναι η ουσία. Γι' αυτό λέμε με μοναδική έννοια. Ο Υιός είναι ολόκληρη θεία ουσία, ολόκληρη θεότης, ένας Θεός υπάρχει, ο Χριστός είναι. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης ο μοναδικός Θεός, διότι έχει αυτή τη μία ουσία ολόκληρη. Έννοιες θεολογικές πρέπει να τις ξεκαθαρίσουμε στα μυαλά μας, για να μην έρχονται οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά και μας κάνουν τον έξυπνο. Τρία πρόσωπα αλλά ένας. Γιατί ένας Θεός? Διότι τα τρία πρόσωπα στηρίζονται σε μία ουσία. Δεν είναι τρεις ουσίες. Αν ήταν τρεις ουσίες, θα ήταν τρεις θεοί. Μία ουσία. Και κάθε πρόσωπο έχει ολόκληρη τη θεία ουσία. Συνεπώς είναι ολόκληρος. Και επειδή είναι μία η θεότης, ένας Θεός, κάθε πρόσωπο έχει, είναι ο ένας Θεός. Έχει τη θεότητα με μοναδική έννοια. Ο Χριστός μας σώζει όχι μόνο διότι είναι Θεός, αλλά και διότι είναι άνθρωπος. Μας σώζει από τι, είπαμε, από τις αμαρτίες μας. Αυτό θα πει σωτηρία. Μας σώζει από τις αμαρτίες μας. Χωρίς άφεση αμαρτιών σωτηρία δεν νοείται. Επειδή ο Θεός είναι δίκαιος, κανονικά έπρεπε να μας τιμωρήσει, να μας κολλάσει με αιώνια κόλαση. Έτσι έπρεπε κανονικά να κάνει ο Θεός, επειδή είναι δίκαιος. Αλλά επειδή έχει αγάπη, ευσπλαχνία, φιλανθρωπία, λοιπόν, τι έκανε? Απαιτούσε η δικαιοσύνη του να τιμωρηθούμε? Τιμώρησε τον Υιόν του αντί για μας. Αυτή είναι η έννοια, αδελφοί μου, των παθών του Κυρίου. Έπρεπε εμείς να τιμωρηθούμε και αντί για μας τιμωρήθηκε ο Χριστός. Αλλά για να τιμωρηθεί ο Χριστός δια θανάτου έπρεπε να γίνει άνθρωπος. Η θεότης δεν πεθαίνει. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Το ανθρώπινο σώμα πεθαίνει.
να θυμηθούμε τώρα επικαίρως, γιατί γιορτάζομαι επί τα πολύ λίγες ημέρες τα πάθη του Κυρίου, να θυμηθούμε αδελφοί με μερικά χωρία και πάντοτε να τα ενθυμούμεθα. Κάθε μέρα τρώμε ψωμί, τον μπουχτίσαμε. Κάθε μέρα τρώμε διάφορα φαγητά που επαναλαμβάνονται. Τα μπουχτίσαμε? Όχι. Έτσι δεν θα μπουχτίζουμε και την πνευματική τροφή, τα χωρία της γραφής. Ο Ισαΐας, σύμφωνα με την πιο συγκινητική προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για τα πάθη του Μεσσία του Χριστού, ο Ισαΐας όταν είδε το Μεσσία να βασανίζεται, νόμισε ότι ο Μεσσίας βασανίζεται διότι τιμωρείται από το Θεό για αμαρτίες του. Και εμείς, λέει, νομίσαμε ότι βρίσκεται σε βασανισμό από το Θεό, εν πόνο και εν πληγή και εν καπώση. Αλλά έλαβε την πληροφορία ως θεόπνευστος που ήταν ο προφήτης ότι δεν βασανιζόταν για δικές του αμαρτίες. Ο ίδιος δεν είχε αμαρτίες. Αμαρτίαν ουκ επίησε, ουδέ βρέθη δόλος, δεν βρέθηκε κακό στο στόμα του. Δεν αμάρτησε ούτε με έργα ούτε με λόγια. Ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται. Αυτός, λέει, βαστάζει επάνω του τις δικές μας αμαρτίες και για μας βασανίζεται. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών. Το μόλοπι αυτού ημείς οι άθιμεν. Οι αντωνυμίες έχουν έμφαση. Πάνω σε αυτόν τον Μεσσία, τον Πάσχοντα δούλο του Κυρίου, υπάρχει παιδεία, βασανισμός, πέδευση, βασανισμός για τις δικές μας αμαρτίες. Παιδεία ειρήνης ημών, για τη δική μας ειρήνη. Εδώ ειρήνη σημαίνει θεραπεία, υγεία. Για τη δική μας θεραπεία, για τη δική μας υγεία. Το μόλοπι αυτού ημείς οι άθιμεν. Με το τραύμα το ειδικό του εμείς θεραπευτήκαμε. Άλλος υπέστη την εγχείρηση και άλλος έλαβε τη θεραπεία. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Τον μη γνώντα αμαρτίαν υπέρ ημών αμαρτίαν επίησε. Ο Θεός Πατέρας τον Υιό του που δεν γνώριζε την αμαρτία, δεν γνώρισε την αμαρτία, είναι αναμάρτητος. Ο Αυστραλίας είπε μόνο από τους ιεράρχες ότι ο Χριστός ήταν αμαρτωλός. Και έχει λυσάξει εναντίον μου, κάνω μια παρέκβαση, έχει μια εφημερίδα, τι δεν γράφει αυτές τις ημέρες εναντίον μου. Τι δεν γράφει. Λοιπόν, αυτός ο Κύριος που έπρεπε ο κύριος Βαρθολομαίος αμέσως να τον εκθρονίσει. Γιατί δεν τον εκθρονίζει, ο λαός καταλαβαίνει, έχει μυαλό. Γιατί οι ασεβείς παραμένουν στους τρόνους και δεν τους κλονίζει κανείς, καταλαβαίνει ο λαός, δεν τρώει κοτόχορτο. Τον μη γνώντα αμαρτίαν, λέει ο Παύλος, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησε. Το Χριστό που δεν γνώρισε την αμαρτία, ούτε προπατορικό αμάρτημα είχε, διότι γεννήθη εκ Παρθένου, άνευ σπέρματος ανδρός, ούτε προσωπική αμαρτία είχε. Αναμάρτητος και ως Θεός και ως άνθρωπος, ο μόνος αναμάρτητος. Το Χριστό που δεν γνώρισε αμαρτία, ο Θεός Πατέρας τον έκανε αμαρτία. Με ποια έννοια? Τον φόρτωσε τις δικές μας αμαρτίες και τιμωρήθηκε, καταδικάστηκε, σταυρώθηκε, πέθανε, σαν να ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, επειδή φορτώθηκε τις δικές μας αμαρτίες.
να αναφέρω ένα ακόμη χωρίο του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στο τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, της πιο θεολογικής επιστολής. Αυτό θέλω να το προσέξετε ιδιαιτέρως, γιατί έχουμε κάποιες διαφορές με νεοορθόδοξους, λοιπόν, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν για δικαιοσύνη Θεού. Δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, πρωτού αναφέρω αυτό το χωρίο, τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Χριστός, που κήλθον διακονηθήν, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λύτρων αντίπολων. Δεν ήρθα να υπηρετηθώ από τους ανθρώπους, ήρθα να υπηρετήσω τους ανθρώπους και να προσφέρω τη ζωή μου σαν λύτρο, να εξαγοράσω τους κούλους, την ανθρωπότητα εννοεί. Να εξαγοράσω την ανθρωπότητα από το κράτος της αμαρτίας, από την κατάρα της παραβάσεως του νόμου, από την εξουσία του σατανά. Εδώ και λύτρο αντίτιμο. Τι έλεγε σήμερα το αποστολικό ανάγνωσμα? Ότι αν το αίμα, λέει, των τράγων και μόσχων και σποδός δαμάλεως δραντίζωσα τους και κυλωμένους αγιάζει προς την τυσσαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος Αγίου αιωνίου ή αυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, καθαρεί τη συνείδηση ημών από νεκρών έργων, εις το δύναστε λατρεύει Θεό ζώντη. Με απλά λόγια, εκεί στην Παλαιά Διαθήκη προσφέρονταν αίματα θυσιών και αυτά καθάριζαν το σώμα με τελετουργική έννοια, για εξωτερική δηλαδή κάθαρση του σώματος με τελετουργική έννοια, όχι κάθαρση από αμαρτίες. Ενώ το αίμα του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση, την αμαρτωλή και ένοχη, από τα νεκρά έργα, τα έργα που νεκρώνει ο πνευματικός στον άνθρωπο και τον καθιστά ικανόν, έτσι, με καθαρή πλέον τη συνείδηση, να λατρεύει τον ζώντα, τον αληθινό Θεό. Γιατί έχει τόση δύναμη το αίμα του Χριστού? Διότι είναι το αίμα όχι απλώς ανθρώπου, αλλά θεανθρώπου. Γι' αυτό έχει άπειρη δύναμη. Γι' αυτό δεν μπορούσε να μας σώσει άγγελος. Κι άλλο άγγελος έπαιρνε σώμα και θυσιαζόταν, δεν μπορούσε να μας σώσει. Διότι μας σώζει ο Χριστός, διότι είναι και Θεός και άνθρωπος χωρίς κανένα ψεγάδι. Και στους αγγέλους βρίσκει ο Θεός κάτι σκολιών, κάποιο ψεγάδι, ατέλεια. Είναι τέλειος ο Χριστός. Και ως Θεός και ως άνθρωπος. Διαπνεύματος αιωνίου προσύνεγγενε αυτόν άμαμον το Θεό. Είναι τελείως άμαμο θρήμα, καθαρό, και προσέφερε τον εαυτό του ως άνθρωπος, γιατί ως άνθρωπος θυσιάστηκε, η Θεότητα δεν παθαίνει τίποτε, αλλά ενωμένος με το αιώνιο πνεύμα. Δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα εδώ όπως νομίζουν οι ερμηνευτές, εννοεί το προσωπικό το πνεύμα, την θεότητά του. Γι' αυτό έχει άπειρη αξία. Θυμάμαι τον πατέρα Αγωστίνο που έλεγε ότι εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν στους άλλους πλανήτες λογικά όντα και αμάρτης, αλλά όπως εμείς οι άνθρωποι, μία σταγόνα από το αίμα του θεανθρώπου που χύθηκε στο φρικτό Γολγοθά είναι αρκετή να εξαλείψει τα αμαρτήματα όλων των κατοίκων, όλων των πλανητών του σύμπαντος, των υποθετικών κατοίκων. Γιατί είναι το αίμα θεανθρώπου, όχι απλώς ανθρώπου, Θεού και ανθρώπου. Το χωρίο του Παύλου που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως από την προς Ρωμαίους επιστολή, ο Θεός λέγει τον Χριστόν προέθετο ηλαστήριον εις ένδειξην της δικαιοσύνης αυτού
δια την πάρεση των προγεγονότων αμαρτημάτων τη ανοχή αυτού, προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον ασεβή. Με απλά λόγια, ο Θεός προώρησε το Χριστό να γίνει ηλαστήριο θύμα, να τιμωρηθεί για μας, να σταυρωθεί για μας, να βασανιστεί για μας, να πεθάνει για μας. Γιατί να τιμωρηθεί? Διότι αυτό απαιτούσε η δικαιοσύνη του Θεού. Επενεί κανείς ένα δικαστή που αθωώνει εγκληματίες? Όχι. Επειδή ο Θεός άφησε ατιμώρητα τα αμαρτήματα του παρελθόντος, αυτό θα πει πάρησης προγεγονότων αμαρτημάτων λόγω της ανοχής του, της αγάπης του που μας ανέχεται, και μπορούσε να αμφισβητηθεί η δικαιοσύνη του, να πούλε ο Θεός δεν είναι καλός, διότι άφησε ατιμώρητα τα αμαρτήματα και τα εγκλήματα των ασεβών τόσων αιώνων. Γι' αυτό ο Θεός προώρησε τον Υιόν του να γίνει εξηλαστήριο θύμα, να τιμωρηθεί αυτός αντί για μας, για να διαλάμψει η δικαιοσύνη του Θεού αλλά και η αγάπη του Θεού. Ο Σταυρός είναι δικαιοσύνη Θεού αλλά και αγάπη Θεού, ώστε ο Θεός λέει να είναι δίκαιος, να διαλάμπει η δικαιοσύνη του και να δικαιώνει τον ασεβή και να σώζει τον ασεβή, που σημαίνει να διαλάμπει η αγάπη του. Δίκαιος και δικαιών τον ασεβή. Έτσι κάνει και ένα λογοπαίγνιο ο Απόστολος. Δίκαιος με την έννοια της νομικής δικαιοσύνης και δικαιών με την έννοια του σώζοντος. Δικαιώνουμε στη γραφή σημαίνει σώζω. Τελειώνω, δεν θα σας κρατήσω μέχρι τα μεσάνυχτα. Αδελφοί μου, στην εποχή μας περισσότερο από όλα τα πράγματα πρέπει να τονίζουμε το θέμα της μοναδικότητος της σωτηρίας που προσφέρεται δια του Χριστού και του χριστιανισμού. Οι πιστοί δεν έχουν παρά να ζητούν από τον Κύριο, τον Χριστό, τη σωτηρία και την επιτυγχάνουν δια της πίστεως, δια της ομολογίας, δια το πνευματικού αγώνος και δια της μετανοίας και της μετοχής στα μυστήρια της Εκκλησίας που όρισε ο ίδιος ο Χριστός. Θα πείτε όμως, και με τους ολοθρέσκους τι γίνεται? Αυτοί δεν θα σωθούν? Ο Θεός θέλει πάντα σαν τρόπο σωθεί. Ναι. Κάτι φανατικοί θέλουν να σωθούν μόνο αυτοί και να μην σωθούν οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, γιατί Αυτός δημιούργησε όλους τους ανθρώπους, Αυτός αγαπά όλους τους ανθρώπους, λοιπόν Αυτός λυπάται όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά πώς θα σωθούν, θα πείτε, αφού δεν ανήκουν στη χριστιανική θρησκεία, την εξαποκαλύψω, στη μόνη αληθινή θρησκεία, την μόνη οδό προς σωτηρίαν, αλλά ανήκουν σε ψεύτικες θρησκείες? Αδελφοί μου, εάν κανείς ακούσει το Ευαγγέλιο και δεν πιστεύσει, καταδικάζεται. Το λέει σαφώς ο Χριστός. Αλλά αυτοί οι οποίοι δεν άκουσαν το Ευαγγέλιο, δεν άκουσαν για τη χριστιανική θρησκεία, πώς θα καταδικαστούν?
Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Εάν ένας που ανήκει σε άλλη θρησκεία ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως, τον άγραφο νόμο, τον έμφυτο νόμο, το ότι είναι απερίτμητος δεν ανήκει στο λαό του Θεού. Αυτό δεν θα λογιστεί σαν να είναι περιτετμημένος? Ουχή η ακροβιστία αυτού εις περιτομήν λογιστήσετε? Ρητορικό το ερώτημα. Ασφαλώς αυτός ο αλόθρησκος που δεν γνώρισε την αληθινή θρησκεία, αλλά βαδίζει σύμφωνα, του αρέσει το καλό και προσπαθεί να κάνει το καλό, λοιπόν θα κριθεί με τον νόμο της συνειδήσεως και θα θεωρηθεί σαν να ήταν Ισραηλίτης, σαν να ήταν χριστιανός, θα πούμε εμείς, και θα σωθεί. Δεν λέει ο Χριστός άντρες Νινεβία να στήσονται εν τη ημέρα της κρίσεως και κατακρινούσι την γενεάν ταύτην ότι επίστευσαν εις το κήρυγμα Ιωνά? Νινεβίτες, λέει, θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως και θα κατακρίνουν εμάς εάν εμείς δεν είμαστε εντάξει με το Ευαγγέλιο. Όχι μόνο θα σωθούν, αλλά και θα μας δικάσουν. Τι νομίζετε, αδελφοί μου, ότι τους έσωσε ο Θεός προσωρινώς εκεί λόγω της μετανοίας του και τους στείλει στην αιώνια κόλαση? Τους καλοπροαιρέτως τους σώζει ο Κύριος. Ας ανήκουν σε άλλες θρησκείες. Δικαιολογούνται, εμείς θέμε που δεν πήγαμε να τους κηρύξουμε τον Χριστό και τον χριστιανισμό. Αλλά προσέξτε, θα σωθούν και αυτοί δυνάμει της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Δεν το ξέρουν αυτό. Θα το μάθουν όταν πεθάνουν πώς σώζονται. Τι είπε ο Χριστός? Θέλει πάντας ανθρώπος σωθεί. Τι λέει ο Παύλος για το Θεό? Θέλει πάντας ανθρώπος σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Να σωθούν, λέει, πρώτα και μετά, λέει, να γνωρίσουν την αλήθεια. Αυτοί είναι στο πρώτο. Θα σωθούν αν και δεν έχουν γνωρίσει την αλήθεια, διότι δεν πήγαμε εμείς να τους κηρύξουμε. Με τα θάνατο όμως θα πληροφορηθούν και αυτοί ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Χριστός και ο σωτήρας τους είναι ο Χριστός με τη θυσία του και την Ανάστασή του. Να διακηρύσουμε αυτή την εποχή, τη νέα εποχή που λένε οι άπιστοι, οι διαβολάνθρωποι, τη νέα τάξη πραγμάτων. Για μας η νέα τάξη πραγμάτων είναι η τάξη που έφερε ο Χριστός στον κόσμο για τους πιστούς. Να διακηρύσουμε ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος και Θεός, γιατί είναι όλοι οι Θεότες, η μία Θεία Ουσία. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός Κύριος και Θεός. Ο Χριστός είναι ο μόνος αναμάρτητος και ως Θεός και ως άνθρωπος. Ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρ. Και ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία, η μόνη αληθινή θρησκεία. Και όταν λέμε χριστιανισμό, εννοούμε στην ανώθευτη μορφή του, την γνησία μορφή του, την αυθεντική μορφή του, την Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι η πλήρης αλήθεια. Και όπου είναι η Ορθοδοξία, η μία πίστης, η ορθή πίστης, η σωστή πίστης, η σώζουσα πίστης, εκεί είναι και η Εκκλησία, η οποία επίσης έχει την μοναδικότητα, πιστεύω, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την οποία ο Θεάνθρωπος περιεποιήσατο απέκτησε
με το ίδιο του το αίμα στον Θεάνθρωπο Ιησού και Σωτήρα. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή και η λατρεία των καρδιών μας εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Προσκυνούμε τα πάθη σου Χριστέ, προσκυνούμε τα πάθη σου Χριστέ, δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Αμήν. Λοιπόν, ο Πάτερ Βυσσαρίων έγινε Άγιος και ευωδιάζει το λειψανό του και έχουν λυσάξει οι άπιστοι και οι άθεοι. Σε τι πως σκέπτονται οι άπιστοι και οι άθεοι? Σου λέει, αν υπάρχει Θεός, αν αυτά που λένε οι παπάδες είναι αληθινά, αν υπάρχει, αν ισχύει το Ευαγγέλιο, αν υπάρχουν Άγιοι, αν γίνονται θαύματα, εμείς τη βάξαμε. Έτσι σκέπτονται, γι' αυτό στενοχωρούνται, έχουν τύψεις και ενοχές. Τους τα είπα και στα κανάλια αυτό που σας λέω. Λοιπόν, τέλος, ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής να εορτάσετε, να εορτάσουμε όλοι με κατάληξη τα σεπτά πάθη του Κυρίου και να φτάσουμε στο Πάσχα στην ένδοξη Ανάσταση, να αναστενόμεθα συνεχώς πνευματικώς. Πέφτομε, να αναστενόμεθα, να σηκωνόμαστε. Δια μετανοίας και αγώνος πνευματικού και διορθώσεως και βελτιώσεως να αναστενόμεθα πνευματικώς και την ημέρα της κοινής Αναστάσεως να τύχουμε εν δόξω Αναστάσεως σωτηρίας μεταδόξης αιωνίου. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Όλοι μαζί το, να πούμε, δεν θα ψάλλουμε το απολυτίκιο της Μεγάλης Παρασκευής και το διευχών. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι, το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγη και τη θείς, την αθανασία επίγασας ανθρώπης σωτήρη μον δόξαση. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό Πάσχα.